Έχω υπογράψει. Κύριε Μητσοτάκη, παρακολούθησα την προσπάθειά σας να σηκώσετε με θεατρικό τρόπο τους τόνους. Μια απέλπιδα προσπάθεια να πείσετε ότι έχετε κάποιο αφήγημα στην οικονομία. Βέβαια, αν έχετε πει κάτι ουσιαστικό που χρήζει απάντησης και θα απαντήσω, δεν αφορά την οικονομία. Εν τούτης, επιτρέψτε μου δύο σχόλια για την οικονομία αρχικά. Μιλήσατε για άλλη μια φορά εδώ για το περιβόητο λογαριασμό σας, για το κόστος δηλαδή αυτής της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, το οποίο κάθε φορά που μιλάτε, διότι τζάμπα είναι, όσο θέλετε μπορείτε να χρεώνετε, το αλλάζετε. Άλλη φορά λέτε ότι είναι 80 δις, άλλη 100 δις, άλλη 200 δις. Τζάμπα είναι άλλωστε. Εγώ θα σας διαβάσω στοιχεία τα οποία προέρχονται από την Ελστάτ. Το 2014, λοιπόν, το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν 324 δισεκατομμύρια ευρώ, 1. Το τέλος του 2015, που εμείς χρεώσαμε τη χώρα 100 δις, το χρέος της χώρας δεν ήταν 424 δις, αλλά ήταν 321, δηλαδή μειούμενο κατά 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας το λέω και μόνο για να καταλάβετε ότι αυτή η μπακάλικη αριθμητική που χρησιμοποιείτε, αυτή η μπακάλικη αριθμητική που χρησιμοποιείτε, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα. Και σας εκθέτει ανεπανόρθωτα, διότι, ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και έχει και κρίση. Και θυμάται ο ελληνικός λαός ποιοι ήταν αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στα τεράστια ελλείμματα και στη χρεοκοπία, ποιοι ήταν αυτοί που διαχειρίστηκαν τη χρεοκοπία της χώρας με το χειρότερο δυνατό τρόπο, ώστε να μας οδηγήσουν στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στην άρση μεγάλου μέρους της οικονομικής μας κυριαρχίας, ποιοι ήταν αυτοί που παρακάλαγαν όταν εμείς κάναμε διαπραγμάτευση να οδηγηθούμε στα βράχια και να ξαναγυρίσει, να πάλι ορθωθεί το παλιό πολιτικό σύστημα που έριξε τη χώρα στα βράχια. Και θυμάται και ο ελληνικός λαός πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά, ποιοι ήταν αυτοί που έφεραν τη μνημονιακή λέλαπα την πρώτη πενταετία και ιδίως την πρώτη τριετία, όπου χάθηκε το 25% του ΑΕΠ μας, το 1/4 του εθνικού μας πλούτου, και ερχόσασταν εσείς και ψηφίσατε και με τα δύο χέρια ναι σε όλα τα σκληρά αυτά μέτρα της λιτότητας. Επειδή κάνατε μια πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια εδώ να θυμηθείτε φόρους, εγώ θα σας κάνω τη σούμα, κύριε Μητσοτάκη, διότι εμείς δεν αρνούμεθα ότι παραλάβαμε τη χώρα σε διάλυση και χρεοκοπία, χρηματοπιστωτική ασφυξία, και ότι διαπραγματευθήκαμε σκληρά προκειμένου να οδηγηθούμε σε έναν συμβιβασμό, ο οποίος όμως έφερε ένα πρόγραμμα πολύ ηπιότερης δημοσιονομικής προσαρμογής. Ναι, ήτανε δημοσιονομικής προσαρμογής. Θα κάνω τις συγκρίσεις με νούμερα για να θυμάται ο ελληνικός λαός και να γνωρίζει και ο τελευταίος πολίτης που μας ακούει. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, εμείς επικεντρώσαμε τη διαπραγμάτευσή μας στις μεγάλες δομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη η ελληνική οικονομία και ο τόπος. Αλλά οι κυβερνήσεις, οι δικές σας, το 2010 και μετά, επικεντρώσαν εκεί που ήταν εύκολο, όποιον πάρει ο χάρος σε περικοπές και πετσόκομα συντάξεων και μισθών. Έτσι χάθηκε το 25% του εθνικού πλούτου και ούτε μία δομική ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν κάνατε για να μπορέσετε να ανορθώσετε την ελληνική οικονομία. Το ασφαλιστικό εμείς το κάναμε βιώσιμο. Την δημόσια διοίκηση εμείς την εξορθολογήσαμε. Εσείς μόνο απολύσεις και περικοπές. Να σας κάνω λοιπόν τη σούμα για να μην κουράζεστε. Τα μέτρα που φέρανε οι κυβερνήσεις σας, τα αρνητικά μέτρα που φέρανε οι κυβερνήσεις σας και τα αρνητικά μέτρα που φέραμε και εμείς. Γιατί και εμείς φέραμε αρνητικά μέτρα, δεν το αρνούμεθα. 2010, 19,07 δισεκατομμύρια ευρώ. 2011, 18,24 δισεκατομμύρια ευρώ. 2012, 11,53 δισεκατομμύρια ευρώ. 2013, 10,22 δισεκατομμύρια ευρώ. 2014, μετά τις ευρωεκλογές, έβαλε φρένο ο κ. Σαμαράς και έφερε μόνο 6 δις αρνητικά μέτρα.
Συνολικός λογαριασμός, σούμα για όσους ξέρουν να μετράν και έχουν βγάλει και τα πανεπιστήμια τα καλά που έχετε βγάλει εσείς, 65 δισεκατομμύρια αρνητικά μέτρα στην πενταετία των δικών σας μνημονιακών χρόνων. Εμείς φέραμε να τα ανατρέξετε στην Ελστάτ για να τα βρείτε. Είναι στοιχεία από τους προϋπολογισμούς που ψηφίζατε. Με όλα τα χέρια τους ψηφίζατε και μην τα αμφισβητείτε τα στοιχεία. Το 2015, μετά την, το συμβιβασμό και τη συμφωνία με τους εταίρους, πράγματι οδηγηθήκαμε σε μια ήπια δημοσιονομική προσαρμογή. Δίνοντας όμως βάρος, επαναλαμβάνω, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και έτσι βγήκε η χώρα από την κρίση. Και έτσι ξαναφέραμε πλεονάσματα. Και έτσι καταφέραμε να δημιουργήσουμε δημόσια οικονομικά αξιόπιστα. Ναι, πράγματι. Είχαμε 2,64. Όχι 19 και 18 δις. 2,64 το 2015. 3,15 το 2016. 2,38 το 2017. 1,9 το 2018. Το 2019, ποιο είναι το άθροισμα όλων αυτών? Αν συμπεριλάβουμε δε και το γεγονός ότι το 2017 επιστρέψαμε 1,2 δις περίπου ως κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες, είχαμε επιστρέψει και το 2016 λιγότερο, το 2018 σχεδόν 1,5 δις επιστρέφουμε στους πολίτες, αλλά τα αρνητικά μέτρα που πήραμε εμείς ήταν κοντά στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν εσείς σε μια πενταετία πήρατε 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι έρχεστε να συγκρίνετε σε αυτή εδώ την αίθουσα, τα 65 με το 9, ποιο είναι βαρύτερο και μεγαλύτερο? Αλλά το θέμα δεν είναι να παραθέσουμε εδώ νούμερα. Διότι ο ελληνικός λαός έχει νοπές τις μνήμες. Έχει νοπές τις μνήμες πως ήταν τότε που εσείς φέρνατε μέτρα που στερούσατε από τους συνταξιούχους την αξιοπρέπεια, που στερούσατε από τους μισθωτούς το μισθό τους, που οδηγούσατε στην ανεργία 1,5 εκατομμύριο πολίτες, ενώ εμείς ήδη έχουμε μειώσει την ανεργία από το 27% που την παραλάβαμε στο 18,5%, πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας. Τι ακριβώς θέλετε να συγκρίνουμε? Νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός έχει ξεχάσει? Δεν έχει ξεχάσει. Έχει καταγράψει στη μνήμη του, στη συνείδησή του και στην καρδιά του τι ακριβώς κάνατε και κυρίως το γεγονός ότι όταν τα κάνατε συνεχίζατε το πάρτι της διαφθοράς και της διαπλοκής με την Οβάρτης και τις άλλες επιχειρήσεις πολυεθνικές που ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να ξεζουμίσουν το μόχθο του ελληνικού λαού. Και αυτό είναι που στο τέλος της ημέρας δεν θα σας συγχωρέσει. Όχι τα μνημόνια. Ελάτε, κυρία Βούλτευση, αφήστε τώρα τις φωνές. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σε μια συνεδρία να μην πεταχτείτε. Καθίστε τώρα. Ξέρω ότι κάθεστε σαν αμένα κάρβουνα. Αλλά σε παρακαλώ. Μια συνεδρίαση να μην πεταχτείτε, να παρεμβείτε. Έχετε αρχηγό να μιλήσει αυτός. Α, ναι. Θα σας πω λοιπόν, θα σας πω τα πάντα σήμερα γιατί μου ανοίξατε την όρεξη. Θα σας πω τα πάντα γιατί μου ανοίξατε την όρεξη. Έρχομαι λοιπόν τώρα. Καταρχάς, κύριε Μητσοτάκη, εσείς μου διαβάσατε εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη στη συνεδρίαση στην οποία ήταν παρόν ο Επίτροπος ο Μοσκοβισσή. Εσείς μαρτυράτε χωρίς να σας πιέσει κανείς. Πράγματι, αυτό είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Είπε επί λέξη ο κύριος Χατζηδάκης ότι... Ναι, να το επαναλάβω. Θέλετε να το επαναλάβω? Αν δεν θέλετε, δεν το επαναλαμβάνω. Η ουσία λοιπόν αυτού που είπε ο Χατζηδάκης, θα σας το επαναλάβω λοιπόν. Ελάτε, κύριε Βορύδη, δεν είστε στο δικαστήριο, ούτε είναι μάρτυρας ο Πρωθυπουργός. Μπείτε στο ρόλο σας το... κύριε, τον εδώ. Κύριε, έλα. Συνήγορε, έλα. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω μοταμό. Ήσυχα, παρακαλώ. Εμείς το πρόγραμμά μας, είπε ο κ. Χατζηδάκης, το έχουμε διαμορφώσει με βάση τις διεθνείς συμφωνίες. Αν ακυρωθεί η συμφωνία, η συμφωνία για τις συντάξεις και οι άλλες διεθνείς συμφωνίες, να το ξέρουμε για να διαμορφώσουμε και εμείς το πρόγραμμά μας, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Τι λέει λοιπόν με αυτό ο κύριος Χατζηδάκης? Πριν χειροκροτήσετε, ακούστε κύριοι συνάδελφοι για να καταλάβετε λίγο, γιατί δεν καταλαβαίνει μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης τι διαβάζει. Σε αυτό λοιπόν που είπε ο κύριος Χατζηδάκης στην αίθουσα, που βεβαίως όλοι θυμούνται και τι ακολούθησε, όσον είπε ο κ. Χατζηδάκης, την προσωπική επίθεση του κ. Μητσοτάκη στον Επίτροπο που τόλμησε να αφήσει τότε ανοιχτή την πιθανότητα να μην περικοπούν οι συντάξεις. Αλλά αυτό που είπε τότε ο κ. Χατζηδάκης είχε το εξής διπλό νόημα, το πρώτο νόημα. Ότι, ξέρετε, οι συντάξεις και οι άλλες διεθνείς συμφωνίες, προσέξτε κύριε Επίτροπε, pacta sunt servanda,
Μη μας λέτε εδώ ότι δεν μπορούν να μετράνε συμφωνίες και να μην υλοποιούνται συμφωνίες. Και το δεύτερο το οποίο είπε βεβαίως ο κύριος Χατζηδάκης, το οποίο προσπαθείτε να το παρακάμψετε, είναι να το ξέρουμε για να διαμορφώσουμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Γιατί προφανώς η Νέα Δημοκρατία, άλλωστε 2,5 χρόνια ζητάει εκλογές, είχε διαμορφώσει το πρόγραμμά της με το μέτρο της περικοπής μέσα των συντάξεων. Δεν θα το καταργούσε ποτέ. Όσο, κύριε Μητσοτάκη, για το μέτρημα, σας παρακολουθώ με συμπάθεια να μετράτε τις μέρες. Κάποιος άλλος, διάβασα από τη συμπολίτευση, έγραψε ότι δεν μετρήσατε πόσες μέρες έχουν περάσει από τότε που ζητήσατε εκλογές, διότι έχουν περάσει πάνω από 1000 μέρες. Ξέρετε, όσο και να μετράτε, μετρήστε, δεν θα απολυθείτε, πάλι μέσα θα μείνετε. Δεν πρόκειται να απολυθείτε, διότι ο ελληνικός λαός σας έχει καταδικασμένους στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσο και να μετράτε τις μέρες μας, θα χρειαστεί σύντομα το Σεπτέμβριο του 19 να ανανεώσετε το κοντέρ, διότι θα μετράτε ξανά αντίστροφα για άλλα 4 χρόνια. Έρχομαι στα άλλα θέματα. Να μην παραλείψω την χάρη στην κυρία Βούλτεψη για τα αγαπημένα της θέματα περί σκανδάλων και σκανδαλολογίας, λοιπόν. Διότι άλλο το σκάνδαλο και άλλο η σκανδαλολογία. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι σκάνδαλο υπάρχει όταν αποδεδειγμένα μια κυβέρνηση με τις πράξεις της ή τις παραλήψεις της ευνοεί κάποια οικονομικά συμφέροντα. Το αντάλλαγμα ψάχνουν να το βρουν πολλές φορές οι εισαγγελείς. Ξέρετε, με αυτόν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών κάποιες φορές το βρίσκουν, αλλά κανείς δεν τιμωρείται. Κάποιες άλλες φορές είναι και εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν λογαριασμοί. Εν πάση περιπτώσει, όμως, εξ όσων γνωρίζω, είναι πολλές αυτές οι υποθέσεις που διερευνά η ελληνική δικαιοσύνη και αφορούν την εποχή που εσείς κυβερνήσατε. Πρέπει όμως να είναι πολύ μεγάλη η απόγνωση στην οποία βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης για να έρχεται σήμερα στη Βουλή τη μέρα που ψηφίζουμε την απαλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, συνταξιούχων από δυσβάσταχτα βάρη, και να προσπαθείτε τόσο φτηνά να αλλάξετε την ατζέντα. Ήξερα βεβαίως ότι έχετε επιδοθεί σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακαλύψετε σκάνδαλα σε υπουργούς της κυβέρνησης. Και επειδή η πραγματικότητα δεν σας κάνει το χατήρι, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Αφού σκάνδαλα δεν βρίσκετε, προσπαθείτε να τα επινοήσετε. Πάντοτε βεβαίως με την βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, πολλά εκ των οποίων διαθέτει ο γνωστός φίλος σας, επιχειρηματίας, εφοπλιστής, που αρέσκεται να θέλει να έχει και τον Πειραιά υπό την κατοχή του και δεν μπορείτε να βρείτε υποψήφιο στον Πειραιά για να μην του χαλάσετε τη σούπα. Και ξέρετε, όλος τυχαίος, αυτός ο φίλος σας είναι και υπόδικος για κακουργήματα, είναι και διοκόμενος για μια υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών. Η δικαιοσύνη θα βρει, βεβαίως, φαντάζομαι, και θα κάνει τη δουλειά της. Αλλά φαντάζομαι ότι για να δίνει τα ρέστα του αυτός ο φίλος σας με τόσα δημοσιεύματα, fake, όλο αυτό το διάστημα από τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει και να σας υποστηρίζει τόσο ένθερμα, μάλλον κάτι θα περιμένει από εσάς, φαντάζομαι, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των δικαστικών του υποθέσεων. Και το λέω αυτό, κύριε Μητσοτάκη, διότι έχω σήμερα εδώ μια πρόχειρη συλλογή από δημοσιεύματα των δικών του εφημερίδων σε σχέση με σκάνδαλα της σημερινής κυβέρνησης. Παραπολιτικά, συνεργάτης του Ευκλήδη Τσακαλώτου δήθεν ζητούσε μίζα από τον επιχειρηματία Ιωσήφ Λιβανό, σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου. Τα νέα, 17/11/2015, ο Νίκος Παπάς και ο Χρήστος Σπίρτζης έχουν στήσει γραφείο διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων με ετήσιο τζίρο 50.000 ευρώ. Μπράβο ρε παιδιά,
Πολύ καλή δουλειά αυτή. Για κάθε ρουσφέτη 50.000 ευρώ, πολύ ακριβά η ταρήφα. Ορίστε, να για αυτό το δημοσίευμα. Βήμα FM. Ο Τσίπρας απέκτησε το σπίτι του, σε νίκη μένω στην Κυψέλη, μέσω πληστηριασμού, αφού πρώτο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης αυτοκτόνησε λόγω χρεών. Ορίστε. Μη γελάτε. Να σας θυμίσω και παλιότερα. Το έγκριτο βήμα. Ο τότε Υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος υποσχόταν διορισμούς με προμήθεια 12%. Καλή προμήθεια, δεν λέω. Να σας θυμίσω πάλι τα νέα. 22 Μαρτίου του 18, πρωτοσέλιδο, ο Μπαλαούρας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάκης Μπαλαούρας. Ο Μάκης Μπαλαούρας έκανε φωτογραφική διάταξη για να εξαιρεθεί από τις μειώσεις της συντάξης. Και να σας θυμίσω βέβαια και το εξαιρετικού κάλους δημοσίευμα, πρωτοσέλιδο πάλι των νέων, όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα στην Αίγινα, όπου μιλούσε για εμπλοκή του Δρίτσα στην προανάκριση για το δυστύχημα με το ταχύπλοο στην Αίγινα και βεβαίως υπονοούσε ότι μέσα επέβαινε και ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης. Αυτή λοιπόν είναι. Αυτά είναι τα fake news που έχουν κατακλείσει την πολιτική ζωή του τόπου από τους φίλους σας και υποστηρικτές σας. Τι να πιστέψουμε λοιπόν από όλα αυτά. Και δυστυχώς πάνω σε αυτά βασίζεστε εσείς για να κάνετε πολιτική. Διότι το φαινόμενο το fake news είναι ένα φαινόμενο διεθνές. Αλλά να αξιοποιεί αυτά τα fake news κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο αρχηγός για να κάνουν πολιτική, αυτό είναι πρωτοφανές για τον τόπο και επιβλαβές για τη δημοκρατία. Βεβαίως, όχι μόνο σκανδαλολογία, αλλά μιας και συζητάμε σήμερα για τις συντάξεις, να σας θυμίζω και τα πρωτοσέλιδα πρόσφατα, 5 Οκτωβρίου του 2018, καγκελαρία αποκλειστικά μιλάει στα νέα, έχετε δεσμευτεί για τις συντάξεις, μην τυχόν και τολμήσετε να πάρετε το μέτρο της απόσυρσης, αλλά και το πρώτο σέλιδο, όταν εγώ πήγα και συνάντησα τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, όπου πάλι απευθείας, αποκλειστικό από το Βερολίνο, διασώζονται μόνο οι χαμηλές συντάξεις. Αυτή είναι η αξιοπιστία. Αυτή είναι η αξιοπιστία των μέσων που σας στηρίζουν. Καθίστε και για βουλευτή, τώρα θα ακούσετε. Τώρα θα ακούσετε, τώρα δεν μιλάτε εσείς. Τώρα μιλάω εγώ και ακούει ο ελληνικός λαός. Ποιοι είσαστε? Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα περισσότερα εξ αυτών των δημοσιευμάτων, των πρωτοσέλιδων, πολύ αργότερα υπήρξαν διαψεύσεις με βάση δικαστικές αποφάσεις. Και για τον Κατρούκαλο και για την υπόθεση Παπά Σπίρτζη και για πολλές άλλες. Όμως τι να το κάνεις, όταν κοσμεί το πρωτοσέλιδο μιας παλαιόθεν έγκριτης και έγκυρης εφημερίδας και σήμερα κίτρινου τύπου για να στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν κοσμεί το πρωτοσέλιδο και τα περίπτερα όλης της χώρας, τι να το κάνεις όταν μετά από κάποιους μήνες θα δεις ένα μονόστιλο μέσα, το οποίο θα λέει ζητώ συγγνώμη, όπως έκανε στον κύριο Μπαλαούρα πρόσφατα. Τι να το κάνεις. Αλλά αυτή είναι η τακτική σας, αυτή είναι η πολιτική σας. Τώρα λοιπόν κύριε Μητσοτάκη, αφού τα fake news για την πολιτική, για τις συντάξεις, για τους υπουργούς δεν πιάνουν, αρχίσατε να σκανάρετε τους συγγενείς πρώτου βαθμού, τους συγγενείς δεύτερου βαθμού και επειδή ούτε εκεί βρήκατε offshore, όπως ενδεχομένως μπορεί να βρίσκει κανείς άλλου συγγενείς, έχετε αρχίσει να βρίσκετε ενδιαφέρον να καταπιάνεστε και με τους φίλους και τους συμμαθητές των υπουργών από το δημοτικό και το γυμνάσιο. Καλά το πάτε, δεν λέω. Στην απελπισία σας μπορεί να βγάλετε κάτι, μόνο που κινδυνεύετε με αυτά και με αυτά να γίνετε καταγέλαστος και εσείς και η παραταξή σας. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αν δεν σας άρεσε η απάντηση, μπορώ να την επαναλάβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ το διασκεδάζω πάντως πάρα πολύ. Κυρία Βούλτεψη, έχουμε προεκλογική περίοδο, αλλά αρκετά. 10 λεπτά έχετε κάνει πικ-πονκ με τον Πρωθυπουργό. Καταλάβατε τι είπα. Παρακαλώ. Θέλω να κλείσω όμως. Θέλω να κλείσω όμως. Θέλω να κλείσω όμως στο μόνο στο οποίο έπεσε μέσα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι ότι πράγματι τις τελευταίες μέρες είχα ένα πρόβλημα με τις φωνητικές μου χορδές. Αφωνία όμως δεν έχω πάθει εγώ στην πολιτική μου στάση και θέση. Ποτέ. Και κρίσιμα θέματα, ιδίως εθνικά θέματα, δεν τα αφήνω να πέσουν κάτω. Άκουσα λοιπόν το
κύριο Μητσοτάκη, λυπάμαι πολύ, αλλά ήταν σαν να ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν ξεχωρίζεις τίποτα, σε όλα όσα είπε για το Μακεδονικό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα όμως, πριν αναφερθώ σε κάποια πολύ σκληρά και βαριά τα οποία είπε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τονίσει επανειλημμένως και όπως έχει γίνει σαφές και από όλους τους διεθνείς παράγοντες, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας οφείλει τόσο με τις συνταγματικές της τροπολογίες που συζητιούνται τούτε στις μέρες καθώς συζητείται η επικείμενη αλλαγή του συντάγματός της έτσι όπως ορίζει η Συμφωνία των Πρεσπών, όσο όμως και με τις δηλώσεις των αξιωματούχων της, οφείλει να τηρεί το πνεύμα και το γράμμα της Συνθήκης των Πρεσπών. Αν αυτό δεν γίνει, έχουμε δηλώσει και στους ίδιους, αλλά και σε όλους τους τόνους δημόσια, δεν θα προχωρήσει ούτε η Συμφωνία, ούτε η ένταξη της γειτονικής χώρας σε διεθνείς οργανισμούς. Εμείς λοιπόν περιμένουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν προτρέχουμε, την ολοκλήρωση της συνταγματικής διαδικασίας, έχοντας δώσει σαφώς μηνύματα που απαιτούνται και εκεί όπου πρέπει να δοθούν. Όχι στο δημόσιο διάλογο για εντυπωσιασμό, αλλά εκεί που πρέπει να δοθούν. Από εκεί και πέρα, η θέση μας είναι σαφής. Πρώτον, η πρέσπεση, η Συμφωνία των Πρεσπών, θα το επαναλάβω, έχει κουραστεί η γλώσσα μου, αλλά θα το επαναλάβω, δεν αναγνωρίζουν κανένα έθνος και καμία εθνότητα. Και ως προς το ζήτημα της ηθαγένειας, διορθώνουν κάτι το οποίο συνέβαινε μέχρι σήμερα στα διαβατήρια, και όπου βεβαίως οι πολίτες της γειτονικής χώρας έρχονται σήμερα, την ώρα που μιλάμε στη χώρα μας, να την επισκεφθούν, αναγράφοντας στα διαβατήριά τους Μακεδόνες. Τι θα είχε γίνει λοιπόν αν παίρναμε τις συμβουλές σας στα σοβαρά και αφήναμε αυτό το ζήτημα εκτός διαπραγματεύσεων, όπως κάνατε εσείς στο παρελθόν? Απλά αυτά τα διαβατήρια θα συνέχιζαν να αναγράφουν τη λέξη Μακεδόνες. Ως προς τη γλώσσα, ξέρετε, κατά τη διάρκεια των δικών σας κυβερνήσεων, μάλιστα σε διεθνή διάσκεψη στην Αθήνα, η διεθνής κοινότητα ήταν αυτή που τότε, το 1977, αναγνώρισε την γλώσσα της γειτονικής χώρας. Κατακολουθίαν σε σχέση με την επικράτεια της νυν πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, το αναφερόμενο στη χώρα αυτή λήμα του καταλόγου του ΟΗΕ από πολλών ετών αναφέρει τη γλώσσα αυτή με τον γνωστό όρο. Η Συμφωνία των Πρεσπών λέει σαφώς ότι η γλώσσα αυτή ουδεμία σχέση έχει με την ελληνική Μακεδονία και την αρχαία ελληνική κληρονομιά και ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Και βεβαίως αυτά ισχύουν, επαναλαμβάνω, αναφορικά με τη γείτονα χώρα και τους πολίτες της. Τώρα, το ποιες γλώσσες διδάσκονται στη δική μας χώρα είναι θέμα που διέπεται αποκλειστικά από τους δικούς μας νόμους. Αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ, εσείς πώς ακριβώς την αποκαλείτε, κύριε Μητσοτάκη, τη γλώσσα αυτή? Χρησιμοποιείτε μήπως τον ίδιο όρο που χρησιμοποίησε ο κύριος Αβέροφ ως Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτήν εδώ την αίθουσα, στη Βουλή, το 1959, το Σεπτέμβριο του 1959. Χρησιμοποιείτε τον όρο τον οποίο λόγω των ολιγοριών και της αδράνειας των δικών σας κυβερνήσεων χρησιμοποιούν σήμερα πάνω από 130 χώρες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων και οι ισχυρότερες χώρες. Ή μήπως καταφέρατε ποτέ να αποδεχθούν επισήμως οι γείτονες ότι κανένα στοιχείο του πολιτισμού τους δεν έχει σχέση με την αρχαία Μακεδονία, την αρχαία ελληνική κληρονομιά και ιστορία? Μήπως εσείς καταφέρατε ποτέ να αλλάξουν ονομασίες μνημείων, να τους επιβάλλετε να μην κάνουν ποτέ χρήση του 16άκτινου αστεριού της Βεργίνας? Εσείς τα καταφέρατε μήπως αυτά? Επειδή αναφερθήκατε με πολύ βαριά λόγια
Εγώ θα ήθελα, επειδή δεν λέω λόγια του αέρα εγώ σε αυτήν εδώ την αίθουσα, να σας διαβάσω επιλέξει τι έλεγε ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ, απόσπασμα από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής, 17 Σεπτεμβρίου 1959. Υπουργός Εξωτερικών τότε. Έλεγε λοιπόν το εξής: «Κύριοι, εις το ζήτημα της γλώσσης πολλά δύναται να λεχθούν. Πρώτον, στην ελληνική Μακεδονία δεν ομιλείται η μακεδονική γλώσσα η οποία ομιλείται στα Σκόπια και έχει και γραμματική και συντακτικό. Ομιλείται ένα τοπικό ιδίωμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την μακεδονική γλώσσα». Αλήθεια λοιπόν. Άρα τι ομιλείται στη γειτονική γλώσσα, στη γειτονική χώρα? Ομιλείται η μακεδονική γλώσσα, έλεγε τότε ο κύριος, ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ, ενώ στην Ελλάδα κάποιοι συμπολίτες μας ομιλούν ένα ιδίωμα. Παρακαλώ, κύριε Τασούλα. Είναι σαφή τα πρακτικά, κύριε Τασούλα. Κύριε Τασούλα. Είναι σαφέστατα. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Παρακαλώ, κύριε Τασούλα. Ο καθής βγάζει τα συμπεράσματά του για τον πολιτικό καιροσκοπισμό, αλλά και για την προσπάθεια που γίνεται να ψαρέψουν ορισμένοι στα θολά νερά του ακροδεξιού ακροατηρίου. Αλλά με κρίσιμα θέματα εθνικά δεν μπορεί κανείς να παίζει. Και το λέω τούτο, διότι ζήτημα μειονότητας ανοίξατε πρώτος εσείς, κύριε Μητσοτάκη. Με τη συνέντευξή σας στο περιοδικό Πολίτικο, συνέντευξη στην οποία αναφερθήκατε, επιλέξει εντός εισαγωγικών, είπατε υπάρχει φόβος για τοπικές εξεγέρσεις στην ελληνική Μακεδονία, όπου αυτονομιστικές δυνάμεις με την ευκαιρία της συμφωνίας βλέπουν τη συμφωνία ως μία πρόσκληση για να οργανωθούν. Αυτονομιστικές δυνάμεις. Το καταθέτω είναι, θα το καταθέσω, είναι στα αγγλικά. Και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, εγώ μπορεί να μην προφέρω το Columbia, Columbia, αλλά ξέρω να διαβάζω και να κάνω μετάφραση. Αν είναι λαθροχειρία αυτό που διαβάσαμε στο διαδίκτυο, κύριε Μητσοτάκη, να τοποθετηθείτε και να μας πείτε τι είπατε. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που δεν ανεβάζετε στο site της Νέας Δημοκρατίας το σύνολο της συνεντεύξεώς σας σε διεθνή περιοδικά και στην τελευταία σας συνέντευξη στο Financial Times κάτι ξεχάσατε σε σχέση με τους ολιγάρχες και τους καναλάρχες. Κάτι ξεχάσατε. Το κόψατε αυτό το εδάφιο. Έρχομαι όμως στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι αν υπάρχει μία σύμβαση, μία συμφωνία, η οποία μας προστατεύει πλήρως, πολύ περισσότερο από ότι και η ενδιάμεση συμφωνία, από το ενδεχόμενο στο μέλλον να ηγερθεί ζήτημα τέτοιο μειονοτικό δηλαδή στη χώρα μας, είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Και σας διαβάζω άρθρο 4, παράγραφος 3. Έκαστο μέρος δεσμεύεται δια της παρούσης και επίσημα δηλώνει ότι τίποτα στο σύνταγμά του, όπως ισχύει σήμερα ή θα ανθρωποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου μέρους σε οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης της προστασίας του καθεστώτος και των δικαιωμάτων οποιοδήποτε προσώπων δεν είναι πολίτες του. Για τους Έλληνες πολίτες λοιπόν εμείς έχουμε την ευθύνη. Η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική πολιτεία μας προστατεύει ξεκάθαρα η Συμφωνία των Πρεσπών από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Την έχετε διαβάσει λοιπόν, αλλά επιμένετε να διαστρεβλώνετε. Σας άκουσα όμως σήμερα και πραγματικά έχω βγει από τα ρούχα μου, διότι δεν περίμενα εσείς από το βήμα της Βουλής να μιλήσετε με τον ίδιο καφενιακό λόγο που ομιλεί ο αντιπρόεδρός σας ο κ. Γεωργιάδης στα τηλεπαράθυρα που βγαίνει και να εξτομίσετε εσείς ότι αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο ξεπούλησε τη Μακεδονία, αλλά έκανε και συναλλαγή, αντάλλαξε την μη εφαρμογή των περικοπών στις συντάξεις με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ντροπή, κύριε Μητσοτάκη.
και δεν ταιριάζει σε αυτό το ήθος και τον πολιτικό λόγο που βεβαίως έχετε κάνει προσπάθεια να υποβαθμίσετε όλα αυτά τα χρόνια που είστε αρχικός της αντιπολίτευσης, το οποίο φέρει και το όνομά σας αλλά και η προηγούμενη παρουσία σας. Είναι ντροπή. Και στο κάτω-κάτω, αφού με αυτόν τον νόμο εδώ φέρνουμε τη συναλλαγή και μειώνουμε, δεν μειώνουμε τις συντάξεις γιατί ξεπουλάμε τη Μακεδονία, γιατί εσείς ψηφίζετε αυτόν τον νόμο που είναι η συναλλαγή και το ξεπούλημα της Μακεδονίας? Γιατί τον ψηφίζετε? Γιατί τον ψηφίζετε? Δεν τρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε επιτέλους? Σας καλώ να άρετε την ψήφο σας από την μη περικοπή των συντάξεων, αν νομίζετε ότι είναι προϊόν συναλλαγής για ένα τόσο κρίσιμο εθνικό θέμα. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει, όταν φέραμε και κάναμε αυτή το βήμα της συμφωνίας, γνωρίζαμε ότι υπάρχουν διαφωνίες, ότι υπάρχουν ευαισθησίες. Εμείς δεν τζουβαλιάσαμε τους πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν ή έχουν διαφορετική άποψη και να τους πούμε ότι είναι φασίστες ή να τους πούμε ότι είναι μειοδότες, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η δική μας τάση προστατεύει το πατριωτικό συμφέρον και το πατριωτικό καθήκον. Δεν είπαμε όμως κανέναν μειοδότη και προδότη, όπως κάνετε εσείς σήμερα εδώ. Όπου κληθείς να σχολιάσετε για δεύτερη φορά, για δεύτερη φορά, το σύνθημα της Χρυσής Αυγής στα σχολεία, ότι η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία. Αντί να το καταδικάσετε, το μόνο που είχατε να πείτε είναι ότι δεν πούλησε η δημοκρατία γιατί εμείς δεν συμμετάσχαμε. Πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Μακεδονία. Ντροπή σας! Και δεν σας επιτρέπω να μας ονομάζετε προδότες και μειοδότες. Είναι ντροπή σας! Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή κάντε ησυχία, παρακαλώ. Απέτυχε. Κάντε ησυχία, στη παρακαλώ. Της καταστροφής, απέτυχε το αφήγημά του στην οικονομία. Δεν βρίσκει άλλο τρόπο σήμερα προκειμένου να αποσταθεροποιήσει την πορεία της χώρας από την έξοδο από την κρίση, την πορεία της χώρας προς την ανάκαμψη. Και ο μόνος τρόπος που βρίσκει είναι να δημιουργήσει εικόνα εθνικού διχασμού και πόλωσης. Διότι ήσασταν πάλι εσείς σε αυτήν εδώ την αίθουσα, όταν κατεβαίνοντας από το βήμα, μου είπατε το καλοκαίρι ότι δεν θα μπορείς να ανέβεις στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ανέβηκα, μίλησα, είπα αυτά που είπα και σήμερα ψηφίζετε κι εσείς. Και αυτοί οι οποίοι ήταν έξω να διαδηλώνουν ήταν 3.000 ακραίοι. Ακραίοι, ακροδεξοί, τους οποίους τους είδαμε όλοι μας, τους είδαμε όλοι μας και τους καμαρώσατε κι εσείς. Και αναρωτιέμαι. Βεβαίως, οι πολίτες που έχουν την άποψή τους, τη διαφωνία τους, τη διαφωνία τους στη θεμητή, έχουν σχέση με αυτούς τους ακραίους εθνικιστές που διαδήλωσαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, γιατί μια εβδομάδα τώρα δεν πάω σε περιοδία πρωθυπουργική στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο. Πηγαίνω σε μια πολιτική συγκέντρωση και υπάρχουν αφίσες ακροδεξιών οι οποίες καλούν στην συγκέντρωση, την αντισυγκέντρωση την πολιτική απέναντι στην πολιτική συγκέντρωση που οργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Και σας ρωτώ, επικροτείτε τέτοιες συμπεριφορές? Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη είχε να δει αντισυγκεντρώσεις σε πολιτικές συγκεντρώσεις από το 1963, όταν με το τρίκυκλο ο Κοτσαμάνης σκότωσε το Λαμπράκι. Αλλά εσείς, κύριε Μητσοτάκη, απευθυνθήκατε στους νέους πολίτες αυτής της χώρας λέγοντας το εξής αμίμητο: τι σημασία έχει τώρα, ποιος νοιάζεται για το τι έγινε το 1963. Λοιπόν, σας λέγω, ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και συνείδηση.
Και η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας είναι δημοκράτες και προοδευτικοί πολίτες. Και οι δημοκράτες και προοδευτικοί πολίτες θα δώσουν το παρόν στον αγώνα μας για τη δημοκρατία, για την αλληλεγγύη, για να δώσουμε το μήνυμα της φιλίας των λαών στον αγώνα μας να ενώσουμε τους Έλληνες και όχι να τους διχάσουμε όπως κάνετε εσείς. Και την απάντησή τους και αυτοί, αλλά και εσείς, θα την πάρετε από το λαό της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, τόσο στη μεθαυριανή συγκέντρωση, όσο και όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Διότι αν νομίζετε ότι θα διχάσετε τους Έλληνες για να κερδίσετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είστε βαθιά ανοιχτωμένοι.